can bite my tongue. I can stay awake for days if that's what you want. Be a number one. Joanna μου, πώς περνάς εδώ, θέλω να... Μια χαρά. Με τους υπόλοιπους κάνετε παρέα? Ναι. Και τι κάνετε εδώ καθημερινά? Κάνουμε... Πώς περνάει η μέρα σας? Μουσική, θέατρο, ξεκεπλέκω, κάνω διάφορα πράγματα. Ποια είναι η αγαπημένη σου δραστηριότητα? Αρέσκει μου μόνο ζωγραφική και τέχνη και χορό. Πέτρο μου, πόσο αγαπάς το τραγούδι? Το τραγούδι είναι... μου αρέσει πάρα πολύ. Αμένα μου αρέσει το σχολείο γιατί έχει πάντα πολύ που έχει σπίτι. Έχει ποδόσφαιρο, έχει μπάσκετ, έχει μπόδι, έχει ζουμπά, έχει κολύμπι. Ποια είναι η αγαπημένη σου δραστηριότητα? Αρέσκει μου το μπόδι, το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο. Χριστάκι μου, ναι. Εσύ με την καταπληκτική φωνή, θέλω ναι. να μου πεις, πόσο σου αρέσει το τραγούδι? Πάρα πολύ. Δεν υπάρχει κανένα πλάσμα που να μην το αρέσει το τραγούδι. Εγώ αγαπώ όλα τα τραγούδια και το τραγούδι είναι τραγούδι. Γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί. Γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ. Αν κάποτε στα βροχιά του πιαστεί, καλώς όρισες. Είμαστε και οι δύο σε μια κατάσταση να δυσκολευτούμε να μιλήσουμε. Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Αρχή. Από πότε χορεύεις? Πόσο χρόνο ήσουν όταν πρώτο ανέβηκες στη σκηνή? Χόρευα μόλις ξεκινήσα να περπατώ. Στην πορεία... Πότε αποφάσισες ότι... Με αυτό θα ασχοληθώ στη ζωή μου, αυτό θα γίνει τεσσάρο, το επάγγελμα. Τεσσάρων χρόνων απόλυτη. Αντζελίνα μου, έχεις πάρει χαρές από τη δουλειά σου τόσα χρόνια? Πάρα πολύ. Για πες μας λίγο, έχεις κάνει, έχεις ανεβάσει παραστάσεις, έχεις... Ήσουν καταξιωμένη σε αυτό το χώρο. Πριν γνωρίσεις αυτή την ομάδα. Η αγάπη που εισπράττεις, Μαρία μου, είναι η δύναμη που είμαι τώρα εδώ. Δηλαδή, είναι η δύναμη μου, η αγάπη που εισπράττεις. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να πω μέσα από τη δουλειά μου. Η αγάπη, ναι. Το χειροκρότημα, ο έπαινος.
Πότε ήρθες σε επαφή με αυτά τα παιδιά πρώτη φορά? Πριν ακριβώς από 2 χρόνια αποφάσισα ότι σαν άνθρωπος πρέπει να αντιμετωπίσω κάποιους φόβους που έχω, κάποια θέματα. Αυτά τα παιδιά ήταν ένα από τα θέματα που είχα, δηλαδή δεν μπορούσα να βρεθώ μαζί τους γιατί γινόμουν χάγια, δεν αισθανόμουν καλά. Ναι, ναι, ναι. Οπότε μια μέρα πήρα την απόφαση, τους επισκεφτόταν μια φίλη μου τακτικά, λέω θα έρθω μαζί σου, τέλος. Για να νικήσεις εσύ το φόβο που είχες να αντιμετωπίσεις αυτά τα παιδιά. Σε αυτόν το σπίτι. Ναι. Λέει, έλα, θα ενθουσιαστείς. Πάρα πολλά καλά μωρά. Τι μου λέει τώρα. Έλα να ενθουσιαστείς, πάρα πολλά καλά μωρά. Για ποιους μίλα, αφού είμαι μωρά. Λέω, εντάξει. Πήρα την μεγάλη απόφαση. Όταν τα επισκέφτηκα, ενόμισα ότι θα πάω σαν άνθρωπος να πάρω τα γλυκά μου, να κάνω την επίσκεψη, να πω γεια σας, ορίστε. Να τους γνωρίσω, να φύγω. Ενόμιζα. Ενόμιζες. Και τι έγινε. Τι έγινε κάτι μαγικό. Εκεί. Κάτι μαγικό. Εκερδίσαμε κυριολεκτικά. Κυριολεκτικά. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτούς. Ό,τι πραγματικά είναι εξαιρετικό αυτό που ετοιμάσετε, πολλά συγκινητικό. Πραγματικά πολλά συγκινητικό. Είναι ό,τι έδειξε το... Τι να συμβαίνει. Χορεύουμε, τραγουδούμε και περνάμε τέλεια. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, δεν υπάρχει κάτι ύπουλο ή να σκεφτεί κάποιος κάτι, να μας χαλάσει το αληθινό που ζούμε. Είναι ναι. Μόνο χαρά, μόνο αγάπη. Δεν μπορείς να πάρεις κάτι άλλο. Όταν το επισκεφτείς το μέρος, καταλαβαίνεις ότι εδώ είναι η αυθεντική, η πραγματική αγάπη που έχουμε δίπλα μας, γύρω μας, αλλά δεν το γνωρίζει κανένα. Τρέξιμο με τις δουλειές, ναι. Αλλά δίπλα μας. Και εσύ πώς αποφάσισες ότι θα ασχοληθώ και επαγγελματικά με αυτό το πράγμα? Δηλαδή, πέραν από το να πηγαίνω, να επισκέπτομαι, να μοιράζω την αγάπη μου, να αντλώ κι εγώ από τη δικιά τους. Πώς σου ήρθε η ιδέα να τους διδάξεις χορό? Όταν τα επισκέφτηκα την πρώτη φορά και συστήσαμε ότι είμαι δασκάλα χορού, αμέσως είπα μου, δείξε μου κάτι. Στο να τους δείξω κάτι, καλέσαμε στην παράσταση που έκανα στο Πατήχιο, με τεράστια επιτυχία. Χορεύαν και τραγουδούσαν. Κανονικά, δηλαδή διούσαν παράσταση όπως διούμε εμείς. Ναι. Με το άγχος τους, τα λόγια που έπρεπε να πούν, τους χορούς, τα τραγούδια. Οπότε αποφάσισα να τους βάλω να λάβουν μέρος και στη δική μου την παράσταση. Τα οποία έκαναμε πρόβες, ήρθα στη σχολή, ενθουσιασμένοι που να χορέψουν μαζί με τις μαθήτριες μου, τα μωρά της σχολής, κάτι ενθουσιασμένα. Έγινε κάτι μαγικό. Πραγματικά, αν δεν το δει κάποιος, δάκρυσε ολόκληρο το Πατήχιο. Ήταν κατασυγκινητική η στιγμή, ήταν η ένωση των μωρών της σχολής που περιμένα τα παιδιά αυτά και τα παιδιά αυτά, τα μωρά της σχολής μου. Όλοι μαζί πάντως στη σκηνή με έναν Πατήχιο να χειροκροτά. Ήταν πολλά συγκινημένα. Πραγματικά. Πώς είναι μια τυπική μέρα μαζί τους? Δηλαδή το μάθημα, ας πούμε, γίνεται όπως γίνεται κανονικά στη σχολή σου ή χρειάζεται και κάποιο άλλο τρόπο και τι κάνει? Εκεί στο σπίτι είναι διαφορετικά γιατί δεν υπάρχουν καθρέφτες. Όπως με οποιονδήποτε να κάνεις μάθημα, είναι διαφορετικό. Παρόλα αυτά, δεν δυσκολευτήκαμε. Που τους έδειχνα για την παράσταση, δεν δυσκολεύτηκα που ένιχα καθρέφτες. Απλούστατα, ό,τι κάνεις μαζί τους είναι ευχάριστο. Ναι. Ό,τι κάνεις μαζί τους, είτε μάθημα, είτε συζητάς,
Είναι ευχάριστη. Δεν είναι δηλαδή ότι σε δυσκολεύω, ρε παιδί μου, και το δείχνεις και το ξαναδείχνεις και μετά πρέπει να το ξαναδείξεις. Καμία σχέση. Όχι. Τι ωραία. Σχέση. Και τι προσφέρει, τι καταλαβαίνεις εσύ ότι προσφέρει σε αυτά τα παιδιά ο χορός. Την ώρα που ήταν η παράσταση, σε κάποια φάση εξέχασε μια μαθήτρια μου να φέρει ένα ύφασμα. Και φωνάζω εγώ την ώρα το ύφασμα. Και πρέπει να κάνουμε κύκλο. Εγώ παράβλεψε το, αφού είμαστε όλοι ευθεία, μέχρι να φέρει το ύφασμα, μα μην κάνουμε κύκλο. Ναι. Πετάσσε το ένα και λέει, κύκλο. Κύκλο. Δηλαδή, εδιόρθωσε. Εδιόρθωσε. Εν ξεχάνω. Μάλιστα. Πόσο μάλλον να δεις, δεν είναι τίποτε δύσκολο. Μου έχει τύχει και εμένα αυτό στην Αθήνα πριν πάρα πολλά χρόνια, που δούλευα σε ένα αντίστοιχα ίδρυμα απογευματινής απασχόλησης, ας πούμε, και είχαμε κάνει μια παράσταση στο τέλος πάλι, ότι έστησε η άλλη δασκάλα τα παιδιά, η οποία δεν είχε και πολύ, δεν, ήταν δασκάλα, δεν ήταν ηθοποιός, δεν είχε την αίσθηση να τα στήσει τα παιδιά να φαίνονται στο κοινό, τα έστησε πλάθη, όπως κάναμε τις πρόβες στο σπίτι, ας πούμε. Και το παιδί από μόνο του γύρισε στον κόσμο, γιατί λέει, τι θα τα κάνουμε μεταξύ μας, θα κάνουμε, πρέπει να μας δει ο κόσμος. Έχουν αίσθηση αυτού που κάνουν και θέλουν να το κάνουν και πάρα πολύ σωστά. Την μέρα της παράστασης ήρθαν να βαφτούμε. Εγώ είπα στις μακιγέρ, μόλις έρθουν τα παιδιά, θα φύγουν τα δικά μου τα μωρά για να έχουμε πρόσβαση, να τους κάνουν πιο γρήγορα. Μόλις ήρθαν να βαφτούμε. Την ώρα που ευαυτήκαν, λέει, έμασε βαλαστράς. Γιατί είχα τους πει εγώ ότι θα σας βάλω στράς. Έμασε βαλαστράς. Πήγαμε πίσω να τους βάλουν στράς. Δηλαδή έχουν απίστευτη μνήμη. Τι τους